Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα βέβαια δεν θα κάνουμε κάποιο unboxing ή κάτι αντίστοιχο. Σήμερα θα δούμε κάποιες θήκες που έχω για το κινητό μου. Το κινητό μου, απλά για υπενθύμηση και το είχα αναφέρει και σε κάποιο άλλο βίντεο, είναι το Huawei του P30 Pro. Τώρα θα μου πείτε, κυκλοφορεί ήδη ένα χρόνο. Δεν διαφωνώ. Αλλά επειδή εγώ ακόμη ψάχνω για θήκες, ούτως ώστε να τις αλλάζω για να μην έχω συνέχεια τις ίδιες, θα δούμε αυτές που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί έχω πάρει, πιστέψτε με, αρκετές και τις έπαιρνα συνέχεια, λίγο-λίγο, μία-μία, μέχρι που τελείωσα να έχω αυτή τη στιγμή μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι θήκες. Οπότε θα τις δούμε όλες τώρα. Και θα σας πω και την άποψή μου, γιατί τις έχω δοκιμάσει όλες, αν και ούτως ή άλλως οι 2-3 είναι ίδιες. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τις μαμίσχες, γιατί εγώ έχω και τη μανία και τις βάζω όλες μέσα όταν δεν τις χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν, να τα ανοίξω εγώ τώρα όλα για να τα δούμε μαζί. Και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ και σαν συσκευασία, για να πω την αλήθεια. Οπότε, γιατί είχε μέσα και αυτό, ήταν έτσι και είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτή είναι κοντά, δεν είναι εντυπωσίαση, ιδιαίτερα σαν θήκη. Άρα λοιπόν, οι θήκες που έχω είναι αυτή, μια ακόμη διάφανη, μια μπλε, αυτή που δεν ξέρω τι χρώμα είναι και αυτή είναι εδώ. Έχουμε και λέμε τις μαμίσχες. Έχουμε μία μαύρη, η αυθεντική, η διάφανη είναι αυτή, της Huawei. Είναι λίγο χρησιμοποιημένη, δηλαδή εδώ αν το δείτε, είναι οι κρατσουνιές. Αυτή είναι εδώ, που είναι πάλι η μαμίσια, εδώ, η μπλε, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι δηλαδή, που είναι επίσης όπως και η μαύρη, αυτό δεν διαφοροποιείται. Και αυτήν εδώ, το οποίο είναι επίσης η μαμίσια, τώρα δεν θυμάμαι πώς τις λέει η Huawei, για να σας πω την αλήθεια. Από μέσα αυτήν, σε σχέση με αυτές τις δύο, δεν έχει αυτό το μαλακό που είναι σαν ύφασμα. Είναι εντελώς πλαστική. Και έχουμε τα εξής. Αυτές εδώ οι θήκες, οι δύο, η μπλε και η μαύρη, είναι ακριβώς ίδιες. Άρα όταν βάζουμε το κινητό μέσα, το καλύπτει έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Εδώ έχει ύψωμα, να το πω έτσι, κάνει βαθύρωμα στο κινητό ουσιαστικά, για να μην ακουμπάει όταν ακουμπάτε το κινητό η κάμερα. Και από εδώ το πιάνει έτσι, να το ανάψω για να το δείτε, το πιάνει έτσι. Από εδώ πάνω το καλύπτει και από εδώ κάτω το καλύπτει. Αφήνει τις θύρες ανοιχτές, αυτές εδώ, και καλύπτει και τα δύο τα κουμπιά, τρία βασικά, που είναι εδώ, του ήχου και το κουμπί της, του να το ανοίγεις και να το κλείνεις. Αυτά εδώ, το πάνω και το κάτω, είναι λίγο πιο πέρα από την οθόνη, οπότε όταν τα ακουμπάτε έτσι σε ένα τραπέζι δεν ακουμπάει η οθόνη κατευθείαν, ακουμπάει η θήκη και δεν γρατσουνιέται, δεν χτυπάει. Είστε λίγο εξασφαλισμένοι από αυτό το κομμάτι. Η μπλε που λέγαμε είναι ίδια ακριβώς με τη μαύρη, άρα δεν έχει κάτι να δούμε. Θα τη φορέσω απλά για να τη δείτε. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Σαν χρώμα φαίνεται έτσι. Επίσης οι τρύπες, οι υποδοχές, μικρόφωνα, ακουστικά, τα πάντα, κουμπιά. Είναι αυτό το κομμάτι. Και έχουμε την διάφανη, που είναι η μανίσια, είναι αυτή εδώ, η διάφανη, που λέγαμε ότι είναι και λίγο γρατσουνισμένη. Εδώ, αυτήν, έχει το εξής. Εμένα, η δικιά μου η αίσθηση, είναι ότι εδώ στις άκρες, σε σχέση με αυτές τις δύο, δεν πιάνει τόσο, δεν το καλύπτει τόσο πολύ και τόσο καλά. Να με συγχωρείτε, αλλά έχω και το τσάι μου εδώ πέρα, γιατί είναι και καραντίνα μέρα 10, κάπου εκεί. Οπότε το προσέχω για να μην μου πέφτει, για να μην τα κάνω όλα χάλια.
Αυτό που λέγαμε τώρα εδώ είναι το εξής. Σαφώς καλύπτει την κάμερα και τον αισθητήρα που έχει από το πίσω, τα κουμπιά. Εδώ από πάνω ωστόσο και εδώ από κάτω, που λέγαμε ότι αυτές οι δύο έχουν μια ελαφριά προεξοχή, οπότε δεν ακουμπάει η οθόνη, αυτά εδώ πέρα τα δύο είναι πιο λεπτά, πιο μικρά. Άρα δεν μας καλύπτει με τον ίδιο τρόπο όπως αυτή. Δεν είναι επίφοβο. Χρησιμοποιώντας τα και τα δύο, ωστόσο εγώ έχω καταλάβει ότι αυτές οι δύο είναι λίγο καλύτερες. Μου έχουν δώσει την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο μαλακό το πλαστικό, οπότε μια-δυο φορές που μου έχει πέσει κάτω δεν έχει αυτό το φόβο του να σπάσει, γιατί ακούγεται ακόμα και όταν πέφτει ότι αυτήν κάνει εντελώς διαφορετικό θόρυβο, εντελώς διαφορετικό χτύπο όταν πέφτει κάτω σε σχέση με τις άλλες δύο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία γιατί αφήνει το κινητό να φαίνεται, που είναι πάρα πολύ βασικό. Γρατσουνιέται όμως πάρα πολύ εύκολα, που είναι μειονέκτημα. Και επίσης που τα βλέπω τώρα, γιατί αυτήν την έχω, πρέπει να την έχω ένα χρόνο όσο περίπου έχω και το κινητό. Το μειονέκτημά της που το βλέπω ξανά, το λέω τώρα, είναι ότι έχει αρχίσει και κυτρινίζει. Άρα αν θέλουμε μια θήκη η οποία δεν θα κυτρινίσει και θα μείνει διάφανη μόνιμα, δεν είναι για μας. Να δούμε αυτήν. Αυτήν εδώ είναι μια άλλη θήκη. Αυτήν δεν είναι μανίσια. Την πήρα, αν θυμάμαι καλά, από την Amazon. Θα το κοιτάξω και θα σας βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο για να μπορέσετε να το βρείτε. Την πήρα από την Amazon. Είναι εντελώς διάφανο αυτό από πίσω, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται. Είναι σαν να έχουμε βάλει τζαμάκι για το κινητό εδώ από πίσω. Δεν ξέρω αν ακούγεται και στο χτύπημα. Σε σχέση με αυτήν. Είναι εντελώς διαφορετικό. Και ο ήχος του είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι τζαμάκι. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι τζαμάκι. Το έχω περίπου μισό χρόνο, κάπου εκεί. Εδώ, αυτό το κομμάτι, επειδή είναι τζαμάκι, δεν έχει κυτρινίσει καθόλου. Αυτά εδώ πέρα στο πλάι, ωστόσο, επειδή είναι πλαστικό, είναι το ίδιο πλαστικό πάνω κάτω από το οποίο έχει φτιαχτεί και η άλλη της Huawei. Αν το δείτε, αν φαίνεται, έχει ψιλοκυτρινίσει. Η διαφορά της με τις άλλες, με αυτές εδώ δηλαδή που είναι οι μανίσχες που λέγαμε, είναι ότι είναι τετραγωνισμένη, ενώ αυτές εδώ οι θήκες, αν φαίνεται, αν το δείτε, αγκαλιάζουν το κινητό, δηλαδή εδώ είναι κυρτό, κάνει καμπύλη για να μπορεί να κάθεται στο χέρι καλύτερα. Αυτή εδώ όμως είναι τετράγωνη, άρα στο κινητό μας κάθεται έτσι. Εδώ. Το βλέπετε. Κάθεται έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εδώ από πίσω δεν κυτρίνησε καθόλου, όπως το είπαμε από την αρχή, και φαίνεται ολόκληρο. Ολόκληρο το πίσω μέρος του κινητού, φαίνεται το χρώμα στον ήλιο. Είναι εκπληκτικό. Προστατεύει. Και επίσης, εδώ, επάνω στις άκρες του, όπως και αυτήν της Huawei, δεν προεξέχει τόσο πολύ, άρα εγώ έχω τον φόβο ότι πιθανότατα να ακουμπάει και η οθόνη στο τραπέζι. Δεν παίρνω και όρκο βέβαια γι' αυτό. Έχει το άλλο καλό. Εδώ στις γωνίες είναι πιο ενισχυμένο. Οπότε όταν πέφτει το κινητό, αν χτυπάει με τη γωνία, σίγουρα προστατεύεται συγκριτικά με το να πέσει ας πούμε με αυτήν. Και έχει και το άλλο το καλό, οι γωνίες του τώρα πιθανότατα δεν θα φαίνεται. Εδώ στην άκρη, εδώ, εδώ και εδώ και στις τέσσερις γωνίες, προεξέχει. Οπότε αυτό χαρτσουνιέται πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με αυτό, το οποίο δεν έχει καμία προεξοχή, είναι απλά flat. Έχω έναν φόβο, γιατί έχω περάσει και πάρα πολλά στάδια όσον αφορά τα τζαμάκια. Πήρα πάρα πολλά τζαμάκια από την Amazon, τα οποία είναι αυτά με το υγρό που το πετάς πάνω στην οθόνη, πατάς το τζαμάκι από πάνω και μετά το περνάς με το black light και στεγνώνει, τα οποία αυτήν η θήκη μου τα ξεκολούσε. Και μετά έχω κάνει το εξής. Θα σας το πω όταν περάσω στην θήκη την άλλη. Έχω τον φόβο με αυτήν την θήκη, επειδή αυτή τη στιγμή από πάνω έχω μεμβράνη στο κινητό πλέον, δεν έχω τζαμάκι, μήπως μου το ξεκολλάει. Μία φίλη που έχει μία ίδια θήκη, αλλά άλλη μάρκα, όχι την ίδια, το τζαμάκι στις γωνίες επάνω εδώ, όχι από κάτω, εδώ επάνω, της το ξεκόλλησε. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ξανά από τότε που έβαλα τη μεμβράνη, οπότε δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω, αλλά έχω το φόβο.
πάμε να δούμε αυτήν που είναι η άλλη θήκη της Huawei που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αισθητικά. Είναι βέβαια πάρα πολύ λεπτή, οπότε σαφώς δεν έχει την προστασία που έχει αυτήν και η μαύρη, γιατί είναι πιο χοντρό το πλαστικό τους. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Στο κινητό από την άλλη όμως, όταν το φοράς επάνω, επίσης δεν προεξέχει αυτό και αυτό από κάτω, άρα εγώ πάλι τον έχω το φόβο ότι πιθανότατα η οθόνη ακουμπάει αντιβάλλουμε ανάποδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, δεν φαίνεται το χρώμα, ok, αλλά στο χέρι δεν προσθέτει όγκο. Δεν το νιώθεις όπως με αυτήν και με αυτήν. Όλες αυτές προσθέτουν λίγο όγκο. Αυτήν όμως δεν δίνει καθόλου αυτή την αίσθηση. Τα δε κουμπιά της, όπως και σε αυτές τις δύο, αλλά και στη μανίσια τη διάφανη, είναι πάρα πολύ μαλακά. Δεν καταλαβαίνεις ότι σου κάνει διαφορά, δεν σε σκληραίνει καθόλου σε σχέση με αυτήν που είπαμε ότι είναι η τετραγωνισμένη, της οποίας τα κουμπιά είναι πιο σκληρά. Δηλαδή, ήθελε λίγο παραπάνω δύναμη για να μπορέσεις να το πατήσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Όλες αυτές βέβαια πρέπει να τονίσω ότι τις πήρα σε προσφορά, δηλαδή δεν τις αγόρασα στην κανονική του τιμή, που αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 19,90 στην Ελλάδα. Αυτήν την αγόρασα 8 με κάποια προσφορά που είχε βγάλει ένα κατάστημα. Αυτήν και αυτήν, αν θυμάμαι καλά, τις διάφανες και παίζει και αυτήν, πρέπει να τις αγόρασα στα 13,90 από 19,90 που είναι η κανονική του τιμή. Και πάμε να δούμε λίγο την τελευταία θήκη. Η τελευταία θήκη τη βρήκα τυχαία γιατί μου την έβγαζε σε διαφημίσεις στο Instagram και λέω θα το δω και θα το δοκιμάσω. Έχουμε το εξής. Αυτή εδώ η θήκη είναι από τη Rhinoshield. Ακριβώς η αλήθεια είναι ότι δεν είναι θήκη, αλλά είναι bumper. Έψαχνα από την πρώτη μέρα που πήρα το κινητό bumper, γιατί δεν ήθελα να έχω κάτι που να μου καλύπτει την πίσω όψη του κινητού. Γι' αυτό και πήρα αυτήν που λέγαμε. Και πέφτω τυχαία σε μια διαφήμιση όπου μου βγάζει τη Rhinoshield, η οποία έχει αυτό εδώ το bumper και το δίνει σε προσφορά, όχι απόλυτα προσφορά, το δίνει όμως σε προσφορά μαζί με μεμβράνη μπροστά και πίσω για το κινητό, που αυτές τις δύο μεμβράνες έχω αυτή τη στιγμή εφαρμόσει στο κινητό και στην πίσω και στην μπροστά πλευρά. Τώρα βέβαια δεν φαίνεται γιατί θέλω να πιστεύω ότι τις έχω εφαρμόσει καλά. Αυτή λοιπόν η θήκη, να το πω έτσι, το bumper, που έρχεται σε τάκι με τις μεμβράνες, μπαίνει στο κινητό έτσι, από πίσω δεν το καλύπτει καθόλου, από μπροστά το αναμενόμενο, αλλά από εδώ αυτό και αυτό προεξέχει αρκετά και πρέπει να προεξέχει ελάχιστα περισσότερο και από αυτές που είναι οι μανίσιες. Από πίσω είναι όλο ανοιχτό, όλο αυτό το κομμάτι, αλλά κυρίως αυτά τα δύο προεξέχουν όπως και από μπροστά, άρα δεν έχεις φόβο να το ακουμπήσεις κάτω και να σου βγάλει την κάμερα ή να γέρνει ή οτιδήποτε, γιατί το προστατεύει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα? Συγκριτικά, ας πούμε, αυτή είναι εδώ η θήκη, συγκριτικά με αυτήν και με αυτήν, όπως και με όλες τις υπόλοιπες, προσθέτει περισσότερο όγκο. Ναι, μεν κάθεται πιο καλά στο χέρι σε σχέση με αυτήν εδώ που είναι τετραγωνισμένη, γιατί εδώ στο χέρι χτυπάνε οι γωνίες, οπότε δεν το αγκαλιάζει τόσο καλά το χέρι, αλλά προσθέτει όγκο και στη χρήση, γιατί τη χρησιμοποιούσα και κανένα δίμηνο μόνιμα χωρίς να την αφαιρώ. Στη χρήση κάπου εγώ το φοβάμαι, γιατί παρότι έχω βάλει τη μεμβράνη από πίσω και δεν γλιστράει τόσο εύκολα, υπήρχαν μερικές φορές που το πιάνα κάπως έτσι, ας πούμε, και μου φεύγε. Εντάξει, τα προσέχεις αυτά τα κινητά και έχω κάνει το εξής. Έχω πάει ένα ταξίδι κάποια στιγμή πριν από κανένα μήνα, 1,5. Νομίζω είχα πάει στη Σόφια και έτσι όπως χωρούσα το κινητό, απλά έπεσε. Οπότε έχω μείνει κόκαλο, γιατί λέω το χάσαμε το κινητό. Το άκουσα ότι ακούμπησε κάτω. Η θήκη τελικά προσφέρει από όλες αυτές εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, αυτές εδώ τις 2, 3, 4, 5 θήκες, από τις 5 αυτές θήκες, αυτήν εδώ τελικά προσφέρει την καλύτερη προστασία από όλες. Το κατάλαβα ακόμα και από τον τρόπο, από τον ήχο που έκανε,
Όταν ακούμπησε κάτω και ξύθηκε, γιατί έπεσε κάπως έτσι και μετά έκανε και ένα τέτοιο και μπήκε κάτω από ένα ψυγείο. Οπότε λίγο τα χρειάστηκα εκείνη την ώρα. Δεν έπαθε οτιδήποτε, λειτουργούσε άψογα το κινητό και η θήκη δεν έχει καν σημάδι από γρατσουνιά ή από γενικότερα κάποια ένδειξη που να σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι αυτό εδώ έχει πέσει κάτω. Επίσης, όπως και αυτήν εδώ η τετραγωνισμένη που λέγαμε, έχει πολύ σκληρά πλήκτρα. Άρα αυτά εδώ πατιούνται πιο δύσκολα. Δεν είναι ότι δεν πατιούνται, απλά είναι πιο δύσκολο. Τώρα, για να καταλήξουμε κιόλας, για να μην το μακρηγορώ, γιατί δεν έχω κάτι παραπάνω να σας δείξω όσον αφορά τις θήκες, αν κάποιος μου έλεγε να επιλέξω, σε ομορφιά θα διάλεγα αυτήν. Πολύ λεπτή, έτσι και έτσι την προστασία, σε προστατεύει κατά βάση στο να μην κατσουνιστεί, να μην ακουμπάει απευθείας το κινητό γιατί είναι τζάμι στην επιφάνεια που θα το αφήσεις, δεν προσφέρει ιδιαίτερη προστασία σε περίπτωση που πέσει. Αυτή εδώ επίσης είναι αρκετά λεπτή, okay, αλλά την κάνει τη δουλειά της. Δεν θα την έπαιρνα όμως γιατί χδέρνεται πολύ εύκολα και φαίνεται. Αυτές εδώ οι δύο καλύπτουν το κινητό πλήρως, άρα το χρώμα το χάνουμε, αλλά είναι άψογες και έχουν και το εξής καλό. Αυτό εδώ από πίσω δεν γλιστράει. Όσο και να προσπαθήσεις, δεν γλιστράει. Θα μείνει πάνω στο χέρι σου και δεν θα φύγει καθόλου. Προστατεύουνε. Δεν προστατεύουνε όπως αυτές. Άρα, αν θέλω μια καλή αισθησία και δεν μας πειράζει να μην φαίνεται το κινητό, τις μαμίσχες. Εάν θέλουμε να φαίνεται το κινητό γιατί είναι πανέμορφο και θέλουμε να έχουμε προστασία σίγουρα, τη RhinoShield, η οποία σας το στέλνει μόνο του ή σας το στέλνει, όπως είπαμε, μαζί με τις μεμβράνες μπροστά πίσω ή μπορείτε να πάρετε αυτό με κάποια από τις μεμβράνες. Εγώ τις πήρα και τις δύο γιατί ούτως ή άλλως όταν μπαίνει αυτό επάνω, επειδή είναι το bumper, το πίσω είναι γυμνό και ελεύθερο. Άρα σίγουρα χρειαζόμαστε προστασία. Από εκεί και πέρα, αν εσείς έχετε κάποια άλλη θήκη υπόψη σας ή οτιδήποτε μου το λέτε, γιατί είμαι πάντα ανοιχτός στο να βλέπω καινούργιες θήκες και να παίρνω, καθότι αυτό το κινητό το έχω λατρέψει. Αν έχετε κάποια απορία, αν θέλετε οτιδήποτε να μου σχολιάσετε ή να μου πείτε, μου το γράφετε στα σχόλια. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι από κάτω για να ειδοποιήσετε μόλις ανεβάζω κάτι καινούριο. Προς το παρόν σας χαιρετώ, γεια σας και καλή συνέχεια. Καραντίνα ημέρα 10, να προσέχετε.